Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τα αποτελέσματα της πρόσφατης σύσκεψης Παύλα Ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη σε σχέση με την μετάβαση και το κατά πόσον αυτή εξελίσσεται. Ήδη έχουμε κάποιες αντιδράσεις από την αυτοδιοίκηση που δείχνουν ότι υπάρχει μια καθυστέρηση, υπάρχει μεν εξέλιξη, αλλά θα μπορούσε να ήταν ταχύτερη. Θα δούμε τώρα την άποψη των επιχειρηματιών δια του Προέδρου του Επιμελητηρίου, του Εμπειρογεωτεχνικού Επιμελητηρίου, του Γιάννη του Μητλιάκα. Τον βλέπουμε ήδη. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για την πρόσφατη σύσκεψη, αλλά και κυρίως για την μετάβαση. Πώς αυτή εξελίσσεται, πώς την αντιλαμβάνεστε εσείς ως επιχειρηματικός κόσμος? Κοιτάξτε, η μετάβαση είναι μια μεγάλη διαδικασία, μια διεργασία θα λέγαμε, η οποία θα λάβει χώρα τα επόμενα έτη. Είναι μαραθώνιος, δεν είναι sprint. Σαφώς στην Εδαφική Επιτροπή φάνηκαν και κάποια προβλήματα του ξεκινήματος, που εν μέρει είναι φυσιολογικά, αλλά ωστόσο χρήζει μια διαφορετικής αντίληψης ο χειρισμός της Εδαφικής. Παράδειγμα, και το έθεσα και στη δημόσια στη συνεδρίαση, είχαμε ημερήσια διάταξη χωρίς να συναντηθούμε από πριν, ούτως ώστε να υπάρχει ένας συγκερασμός των προτάσεων όλων των φορέων, έτσι. Οπότε αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν για να υπάρχει και ενιαία έκφραση και πιο δομημένη λειτουργία προς τα έξω. Και φυσικά να δούμε και το επόμενο διάστημα, γιατί ας μην γελιόμαστε, η εδαφική είναι και ένα προθύστερο σχήμα, δηλαδή έπρεπε να δημιουργηθεί νωρίτερα και να λειτουργήσει, καθώς ήδη έχει δεσμευτεί σχεδόν το 20% των πόρων του Ταμείου της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, αλλά και η όλη δραστηριότητα, θα λέγαμε, δεν είναι δεσμευτική. Δηλαδή, η εδαφική είναι καθαρά ένα γνωμοδοτικό όργανο, που πρέπει να του δώσουμε αξία, αλλά δεν θα πρέπει να περιμένουμε τα πάντα από την εδαφική. Νομίζω ότι αυτό έχει φανεί και από το ξεκίνημά της. Τώρα, υπήρξε και μία εξαγγελία από τον ισχυρό άντρα της μετάβασης, τον κύριο Καλλύρη, που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής, τις λειτουργούσες επιχειρήσεις, για τον εξυγχρονισμό τους, για ένα επενδυτικό ενδεχομένως σχέδιο, για μια ορίμαση μιας κατάστασης η οποία θα ανοίξει και θα τρέξει τους επόμενους μήνες. Πόσο σημαντικό είναι κάτι τέτοιο ως εργαλείο οικονομικό για τη στήριξη των επιχειρήσεων και πόσο το αναμένουν αυτές οι επιχειρήσεις? Κοιτάξτε, εγώ θα είμαι συγκεκριμένος. Πραγματικά η κεντρική δομή, η δομή του ΔΑΜ, έχει επιδείξει εξαιρετικούς χρόνους και εξαιρετικές ταχύτητες στη μέχρι σήμερα λειτουργία της, δηλαδή σε αυτά που έχει αναλάβει να τρέξει. Τόσο το πρόγραμμα κατάρτισης του επιμελητηρίου κατατέθηκε και σε λιγότερο από μήνα εγκρίθηκε. Καλούμαστε να το υλοποιήσουμε στην κατάρτιση ανέργων. Και φυσικά και η εξαγγελία η οποία απαντά σε ένα πάγιο αίτημα του επιμελητηρίου, δηλαδή στη λεγόμενη μη πρόσβαση σε χρηματοδοτούμενα εργαλεία των μικρότερων οντοτήτων, δηλαδή των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, σαφώς είχε θετικό χαρακτήρα, διότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα μπορούν πλέον τα μικρότερα σχήματα της περιοχής μας, θα λέγαμε η καθημερινή μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, να βρει τον εαυτό της σε ένα πρόγραμμα αρκετά μεγάλο σε δημόσια δαπάνη για επιχειρηματικά σχέδια μέχρι 100.000 ευρώ σε ύψος επένδυσης και με ποσοστά ενίσχυσης που θα υπερβαίνουν το 70%. Πράγμα το οποίο είναι ζητούμενο για την τοπική επιχειρηματικότητα. Και νομίζω ότι εύκολα θα χαρακτήριζε κανείς ως ευκαιρία επενδυτική μια τέτοια εικόνα ενός επενδυτικού τέτοιου σχεδίου που θα φτάνει το 70% επιδότηση. Προφανώς είναι μια ευκαιρία. Μένει να δούμε τους επιμέρους όρους και έχουμε ανοίξει ήδη ένα διάβλο επικοινωνίας με την διαχειριστική αρχή, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή προκήρυξη προς όφελος των επιχειρηματιών. Και εμείς πάντα θέτουμε ότι όλες αυτές οι πράξεις και οι λειτουργίες πρέπει να συνοδεύονται και με πολιτικές, δηλαδή με την υιοθέτηση κάποιων εργαλείων, και έρχομαι στην εγκυοδοσία, στην ενίσχυση θα λέγαμε του ΤΑΔΗ, με ένα πάγιο αίτημα
της επιμελητηριακής κοινότητας, ούτως ώστε και αυτά τα έργα τα οποία θα υποβληθούν να βρουν την αναγκαία ρευστότητα για να υλοποιηθούν. Το ζητούμενο είναι υλοποίηση, όχι ένταξη. Σαφώς. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα ή είναι πολύ νωρίς για να μιλούμε για χρόνους της προκήρυξης αυτού του προγράμματος? Κοιτάξτε, ήδη δόθηκε έτσι τουλάχιστον μια πρώτη εικόνα ότι μέσα Ιουλίου θα έχουμε τη μεγάλη προκήρυξη για τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια του αναπτυξιακού νόμου και εντός Οκτωβρίου, ας πούμε, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο δόθηκε ως πιθανό χρονοδιάγραμμα για την εκκίνηση της δράσης για την ενίσχυση των μικρότερων σχημάτων, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που λέμε. Εδώ είμαστε, περιμένουμε να δούμε. Υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις σε κάποιους τομείς, σε κάποιους άλλους τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Σαν μια νέα διαδικασία, εμείς είμαστε εδώ για να θέσουμε και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά όλης αυτής της προσπάθειας. Άρα χρειάζεται να τρέξουν και λίγο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενδεχομένως να ετοιμάσουν και να οριμάσουν κάποια επενδυτικά δικά τους σχέδια προκειμένου να τύχουν ένταξη. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οφείλουν να είναι σε μια εγρήγορση, σε μια προετοιμασία. Είναι ξεκάθαρο ότι θα υπάρχει η έννοια της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισης στο χαρακτήρα όλων αυτών των επενδύσεων. Ναι, οπότε, ναι, γιατί σε τέτοιου είδους προγράμματα στην ψηφιοποίηση είχαν αποκλειστεί οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, ναι, λόγω της αδυναμίας προσωπικού. Έχετε να καλυφθεί ένα μεγάλο εύρος, τουλάχιστον ως προς τη δυνατότητα υποβολής για επιχειρήσεις που δεν είχαν ή δεν έχουν το δικαίωμα ακόμα και στα τρέχοντα εργαλεία να υποβάλουν πρόταση. Οπότε εμείς μόνο θετικά μπορούμε να το δούμε, ωστόσο περιμένουμε και τις προδημοσιεύσεις, δηλαδή την προκήρυξη αυτής της δράσης, η οποία πιστεύω ότι θα έχει πραγματικά σημαντικό ενδιαφέρον για την περιοχή και η περιοχή κακά τα ψέματα τη χρειάζεται στη συγκεκριμένη φάση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την κουβέντα και τη συσφορά. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.